Σεβαστή χώρια των Αγίων Πατέρων του Πατριαρχείου της Γεωργίας, σκύβε ευλαβητά και φιλό το χέρι σας. Τις δύσκολες μέρες που διανύει ο κόσμος μας, ο Θεός χαρίτωσε να έχουμε στήριγμα και βακτηρία τους Αγίους Του. Εξαιρέτως δε μερικά από τα τελευταία αστέρια που λάμπουν στο στερέωμα της Εκκλησίας της Γεωργίας, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης από την Τσάλκα και ο Άγιος Γαβρίλ ο Διαχριστός Σαλός από την Τυφλίδα. Από τα πνευματικά τέκνα του Αγίου Γαβρίλ, τα οποία βαδίζουν στις πνευματικές παρακαταθήκες σου, θα είναι ο πατήρ Νικόλαος Μακαρασβίλη. Προσωπικά ήρθα να καταθέσω και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία μου για το πώς γνώρισα τον πατέρα Νικόλαο. Αρκετά χρόνια πριν, σε ένα βιβλιοπωλείο, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο με το βίο του Αγίου Γαβρίλ, μεταφρασμένο από την κυρία Ρανούλη Μερκβιλάντη στα ελληνικά. Διαβάζοντας σχεδόν όλο το βιβλίο σε ένα βράδυ, ένιωσα την ανάγκη να γνωρίσω καλύτερα τον Άγιο λεπτομερώς σε κάθε σημείο του επιγείου βίου του. Επικοινωνώντας έτσι με την κυρία Νανούλη, γνώρισα και τον πατέρα Νικόλαο Νοερά. Σε μια επίσκεψή της στη Γεωργία, ζήτησα από την κυρία Μερκβιλάντη να μεταφέρει στον πατέρα Νικόλαο που θα συναντούσε ότι ζητώ την ευχή του. Έτσι και έγινε, ο πατήρ Νικόλαος απάντησε πως έχω την ευχή του και ότι προσεύχεται για μένα. Η απάντηση αυτή μου έφερε ψυχική εγαλίαση και έχω την εσωτερική πεποίθηση πως η ζωή του πατρός Νικολάου και η ευχή μαζί με τις προσευχές του με στηρίζουν, με σκεπάζουν και με ενισχύουν στη μοναχική μου ζωή. Πιστεύω όλοι οι πιστοί της Γεωργίας να καταλάβουν το θησαυρό που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. Εύχομαι ολόψυχα ο Κύριος να μας αξιώσει να ζήσουμε όλοι στην ουράνια βασιλεία του αγαπημένου, οι αδελφοί κοντά στους Αγίους μας. Αμήν.